Τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2002 με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας Ροναλντίνιο ανέδειξε ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή της δεκαετίας 2000-2010 η ηλεκτρονική έκδοση του μεγάλου Βρετανικού περιοδικού 442. Ένα από τα κορυφαία στον πλανήτη. Στη συγκεκριμένη λίστα έχουν θέση φυσικά και ο Λιονέλ Μέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είναι όμως στην πρώτη τριάδα καθώ και οι δύο αυτοί σούπερ στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έκαναν τα σημαντικότερα πράγματα τη καριέρα του την επόμενη δεκαετία 2010-2020. Ο Ροναλντίνιο ή Ρονάλντο Ντεάσης Μορέιρα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, κατέκτησε εκτός από το Μουντιάλ της Απου Ανατολής με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας τη συγκεκριμένη δεκαετία και το κύπελο σύνομοσπονδιών στη Γερμανία το 2005 με τη Σελεσάο καθώ και το Champions League με την Παρσελόνα, την οποία είχε οδηγήσει και σε δύο σερή κατακτήσει πρωταθλημάτων Ισπανία. Στη δεύτερη θέση, ο Ζινεντίν Ζιντάν, που είχε πανηγυρίσει το 2002 με την ομάδα τη Ρεάλ Μαδρίτη, το Champions League. Ήταν νικητή τη Χρυσή Μπάλα, ενώ επίση ήταν και φιναλή στο τελικό του Μουντιάλ 2006, όπου μάλιστα αποβλήθηκε με τη διάσημη τότε κουτουλιά στον Ματεράτσι. Τρίτη θέση στη σχετική λίστα έχει ο Βραζιλιάνο Κακά, που το 2007 πήρε τη χρυσή μπάλα και ήταν ο τελευταίος πριν την κυριαρχία Μέση Ρονάλντο στο συγκεκριμένο ατομικό βραβείο. Την ίδια χρονιά είχε κατακτήσει και με τη Μίλαν το Champions League και φυσικά ήταν και αυτός το team της Βραζιλίας που το 2005 είχε πάρει το Confederations Cup. Τετάρτη θέση για τον Thierry Ανδρή μέλος της Arsenal των Invincibles του Arsene Wenger, που το 2004 είχε πάρει το Πρωτάθλημα Αγγλίας χωρίς καμία ήττα στην πέμπτη θέση ο Κριστιανό Ρονάλντο που είχε πάρει χρυσή μπάλα το 2008 και Champions League με τη Manchester United. Ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Τσάβοι, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, η Νιέστα, η Μπραήμωβιτς και Μέση.